χρόνο σε όλους τους φίλους. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι GB Luring. Βρισκόμαστε και πάλι εδώ για να πραγματοποιήσουμε παρέα ένα unboxing. Μόλις έφτασε στα χέρια μου ένα δέμα το οποίο περίμενα αρκετό καιρό. Το δέμα αυτό έχει έρθει από τη Λάρισα, πιο συγκεκριμένα από την εταιρεία Rizuli Sport Fishing, τους οποίους και ευχαριστώ πάρα πολύ για την άψογη εξυπηρέτηση και τον επαγγελματισμό τους. Το πρώτο προϊόν που παρέλαβα είναι αυτό εδώ το καλάμι. Πρόκειται για το καλάμι Dragon Finesse Jig Casting Rod σε 662 XF, που σημαίνει Extra Fast, το οποίο είναι, αποτελεί τη νέα οικονομική πρόταση της εταιρείας Dragon για το 2021, αφού κοστίζει μόλις 60 ευρώ λιανική τιμή. Ας το ανοίξουμε λίγο να το δούμε παρέα. Αυτό εδώ είναι η εγγύηση της Dragon, αφού όπως είπαμε έχει εγγύηση 2 χρόνια. Ένα πανέμορφο καλαμάκι. Η οδηγή του είναι της εταιρείας Sea Guide. Τα μπλάνγκ όλων των καλαμιών της εταιρείας Dragon είναι κατασκευασμένα από την Toray. Είναι δίσπαστο καλάμι, η ένωση των δύο στελεχών γίνεται με τη μέθοδο του Spigot. Και όπως μπορούμε να δούμε εδώ πέρα, στο δεύτερο στέλεχος πάνω αναγράφει τα χαρακτηριστικά του καλαμιού. Η κορυφή του είναι πορτοκαλί και είναι κατασκευασμένη από Massif Carbon. Η κορυφή του είναι πραγματικά πολύ ευαίσθητη. Αλλά και πολύ γρήγορη. Stop in my mind. Η λαβή του, να αναφέρω ότι είναι μόλις 27 πόντους, είναι πολύ κοντή πραγματικά, κάτι το οποίο χρειαζόμαστε σε τέτοιου τύπου καλάμια. Και το βάρος του είναι μόνο 113 γραμμάρια. Ήρθε η ώρα να περάσουμε λοιπόν στο άλλο προϊόν με το οποίο θα συνοδευτεί το καλάμι που παρουσιάσαμε πριν, και πρόκειται για το μηχανισμό της εταιρείας Dragon CRX 120IL.
ένας μικρός μηχανισμός τον οποίο επέλεξα για να μπορέσω να ψαρέψω τεχνητά δολώματα χαμηλού βάρους. Ενδείκνυνε για φινές ψάρεμα, στο οποίο προορίζω να το χρησιμοποιήσω, κυρίως για ψάρεμα με σιλικόνες. Είναι ένα πραγματικά πολύ όμορφος, είναι ένας πραγματικά πολύ όμορφος μηχανισμός. Γυρίζει απροβλημάτιστα. Είναι φωδιασμένος με 10 ανοξείδωτα ρουλεμάν, κατασκευασμένα από ατσάλι, κλειστού τύπου και κατάλληλα για θαλασσινό νερό. Διαθέτει εδώ μπροστά κατανεμητή νήματος, ο οποίος την ώρα που μαζεύουμε κινείται δεξιά και αριστερά ώστε να στρώνει το νήμα στην πομπίνα. Η ταχύτητα περιστροφής του είναι 1.64, που μεταφράζεται ότι ανά μανιβελιά μαζεύει 65 εκατοστά. Το βάρος του είναι μόλις 160 γραμμάρια και σε συνδυασμό με το καλάμι που επέλεξα, το οποίο ζυγίζει 113 γραμμάρια, μιλάμε για 273 γραμμάρια συνολικό βάρος καλάμι μηχανισμός. Η μπομπίνα του, όπως μπορούμε να δούμε, είναι αρκετά ρηχή και ο σχεδιασμός του είναι πολύ slim, πραγματικά πολύ slim. Τα φρενά του ρυθμίζονται από αυτόν εδώ τον άξονα. Η μέγιστη αντοχή των φρένων που έχει ο συγκεκριμένος μηχανισμός είναι τα 5 κιλά. Αυτό εδώ είναι το clicker, ο απελευθερωτής δηλαδή, ώστε να κάνουμε τη βολή μας. Βλέπουμε πως γυρνάει η μπομπίνα ελεύθερη. Το clicker κλείνει πάντα με αυτόν τον τρόπο, μαζεύοντας μπροστά, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Διαθέτει μικρομετρικές ρυθμίσεις, μαγνητικά, αυτά λεγόμενα μαγνητικό σύστημα φρένων, το οποίο μας βοηθάει να ρυθμίζουμε το πόσο γρήγορα θέλουμε να απελευθερώνεται το τεχνητό μας δόλωμα. Στην ουσία, μόλις πατάμε το clicker, εδώ πέρα αναγράφεται η ένδειξη minimum και maximum. Όταν το βελάκι είναι στο minimum, η μπομπίνα του μηχανισμού μας γυρίζει εντελώς ελεύθερη, σχεδόν. Τώρα άμα το πάω στο maximum, βλέπουμε πως θα δούμε πως η μπομπίνα θα σταματάει. Έχει φρένο. Αυτά είναι τα μαγνητικά φρένα, αυτή είναι η χρησιμότητά τους και ανάλογα με το βάρος του τεχνητού μας δολώματος τα ρυθμίζουμε εκεί που πρέπει. Μπορεί, ας πούμε, ένα τεχνητό δόλωμα το οποίο ζυγίζει 10 γραμμάρια να χρειάζεται αυτή τη ρύθμιση. Μπορεί ένα τεχνητό δόλωμα το οποίο ζυγίζει 20 γραμμάρια να χρειάζεται πιο περισσότερα φρένα, ώστε να μην γυρίζει τόσο ανεξέλεγκτα η μπομπίνα. Αυτό βασικά είναι η μεγαλύτερη δυσκολία στη χρήση των bait casting μηχανισμών. Χρειάζεται εμπειρία, χρειάζεται πολλές προσπάθειες ώστε να μάθουμε να ρυθμίζουμε σωστά τα μαγνητικά μας φρένα. Και όλο αυτό πρέπει να το μάθουμε για να μην τρώμε τούφες, το οποίο είναι το μεγάλο πρόβλημα ενός bait casting μηχανισμού. Και επειδή στις πρώτες μου προσπάθειες απόπειρες να ψαρέψω με σύνολο bait casting μηχανισμό και casting rod,
Καλάμι Casting. Οι τούφες είναι αναπόφευκτες πιστεύω, με τόσα που έχω δει στο YouTube, καθώς και με άρθρα που έχω ξένα άρθρα ξένων αρθρογράφων που έχω διαβάσει στο διαδίκτυο. Έπρεπε να ενημερωθώ και να μάθω πώς μπορώ να βγάλω την πομπίνα από αυτό το μηχανισμό και γενικά από τον οποιοδήποτε bait casting. Πρέπει να το ξέρουμε. Εδώ πέρα ο συγκεκριμένος διαθέτει ένα πύρο, σαν πύρος είναι, το οποίο, ο οποίος ξεβιδώνει πολύ εύκολα έτσι απλά με το χέρι. Αυτό εδώ το πυράκι τραβάμε προς τα έξω και πολύ απλά τραβάμε προς τα κάτω και βγαίνει και ο μηχανισμός μας είναι έτοιμος. Δεν είμαι ο καλύτερος κατσαβιδάκιας, τα κάνω πολύ προσεκτικά γιατί δεν έχω ιδέα. Απλά αυτό είναι κάτι χρήσιμο, το οποίο όποιος αποφασίσει να ασχοληθεί με bait casting μηχανισμούς θα πρέπει τουλάχιστον να ξέρει να το κάνει αυτό. Γι' αυτό το έμαθα κι εγώ, για να μπορέσω να ξεπερδέψω κάποια πιθανή, βασικά σίγουρη για μένα τώρα στην αρχή, τούφα. Τώρα με ρωτήσετε πως κλείνει, με τον ίδιο τρόπο, με τον ίδιο τρόπο. Είναι εδώ η μπομπίνα με το καπάκι, το τοποθετούμε μέσα προσεκτικά, τραβώντας το πύρο λοιπόν, έρχεται και κουμπώνει. Αφήνω πάλι το πύρο, το βιδώνω λίγο με το χέρι μου, δεν χρειάζεται κατσαβίδι κλπ. Είναι γι' αυτό το λόγο, να είναι εύχριστο και να μπορούμε να το ανοίξουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή. Αυτό λοιπόν ήταν ένα ακόμη unboxing από το κανάλι GB Luring με καινοτόμα προϊόντα και πιο συγκεκριμένα μια καινοτόμα τεχνική, ψαρεύοντα spinning με bait casting σύνολο, μηχανισμό και αντίστοιχο καλάμι casting rod. Την τεχνική αυτή θέλω να την ξεκινήσω εδώ και χρόνια, ποτέ δεν είχα πάρει αυτή την απόφαση γιατί έβλεπα μόνο τις δυσκολίες. Πλέον αποφάσισα ότι πρέπει να ξεπεράσω τις δυσκολίες και επειδή θέλω να εξελίξω και την τεχνική μου ψαρεύοντας σιλικόνες και τεχνητά επιφανείας, τα οποία είναι οι δύο αγαπημένες μου κατηγορίες τεχνητών δωμάτων με τις οποίες μου αρέσει να ψαρεύω, αποφάσισα ότι έπρεπε να πάω σε bait casting μηχανισμό, να ξεπεράσω τις δυσκολίες και να κοιτάξω να κρατήσω μόνο τα θετικά πράγματα που μπορεί να μου προσφέρει ένας bait casting μηχανισμός σε συνδυασμό με ένα casting rod καλάμι. Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα θα τα δούμε σε ένα μελλοντικό βίντεο, διότι θέλω και εγώ να κάνω κάποια εξάσκηση, να δω εάν θα μπορέσω να τα καταφέρω, και γι' αυτό το λόγο επέλεξα ένα entry level σύνολο κιόλας καλάμι μηχανισμού, τα οποία είναι οικονομικά και επίσης, επειδή είπαμε οι τούφες είναι σίγουρες, επέλεξα ένα πολύ οικονομικό νήμα της εταιρείας Lucky John, το Vanrex το EP4 σε διάσταση 0,8P, το οποίο διαθέτει πραγματική διάσταση 0,8P σε συνδυασμό με ένα παράμαλο επίσης της εταιρείας Lucky John. Ροζ χρώματος, είναι το Trot Game, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ και συνηθίζω να χρησιμοποιώ για το ψάρμα του λαβρακιού. Αυτά λοιπόν από μένα, εύχομαι να σας άρεσε το βίντεο, να το βρήκατε ενδιαφέρον. Μη σταματάτε να πειραματίζεστε, το spinning χρειάζεται πάντα εξέλιξη και ο εαυτός μας χρειάζεται πάντα εξέλιξη και πειραματισμό. Να είστε καλά, θα τα πούμε σε κάποιο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, γεια σας.